Χαίρετε. Θα σας παρουσιάσουμε το Αριστοτέχνημα, μια μαθητική πολιτιστική εφημερίδα. Υπεύθυνη εκπαιδευτική, Παπατσάκωνας Μαράγδα. Και Σαραντίδης Παναγιώτης. Η δημιουργία μιας μαθητικής εφημερίδας αποσκοπεί στην ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας. Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί σχεδιασμό και σαφή διατύπωση στόχων. Επίσης, είναι ανάγκη να στηριχτεί σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται στην εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών που αναδεικνύουν την αυτενέργεια και την ελεύθερη έκφραση, καλλιεργώντας παράλληλα την αισθητική μέσα από την έρευνα και τη δημιουργία. Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με φορείς, να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις, να οργανώσουν συνεντεύξεις και συναντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η μαθητική εφημερίδα αποτελεί ένα μέσο που συντελεί στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και καθιστά τους μαθητές του άξιους πρεσβευτές του. Η ιδέα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 18 μαθητές της ΓΑΜΑ τάξης γυμνασίου. Η έκδοση της μαθητικής εφημερίδας στηρίχθηκε μεταξύ άλλων στη βάση της θεωρίας του Ντιούι, που εστιάζει στη σπουδαιότητα της εμπειρικής δράσης και πράξης. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί το κοινωνικό ένστικτο, το ερευνητικό ένστικτο και το ένστικτο της τέχνης. Η επικοινωνιακή μάθηση αποβλέπει στην κατανόηση και δημιουργική επεξεργασία ιδεών, θέσεων, αντιλήψεων των ατόμων που μας περιβάλλουν. Ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Γκάρντνερ διατύπωσε τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, μια θεωρία που αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς. Με βάση την παραπάνω λογική, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών και προσδοκιών των συμμετεχόντων. Ο Βιγκότσκι τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο μαθητής προσεγγίζει τη γνώση μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον. Μέρος της επικοδομητικής θεωρίας του αποτέλεσε και η ομαδική διερεύνηση, κατά την οποία οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες και χρησιμοποιώντας διαλογικές διαδικασίες δημιουργούν ένα προϊόν που θα παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη. Ο Ήλερης θεωρεί ότι η μάθηση είναι ανάγκη να προσεγγίζεται ολιστικά. Με αυτή την έννοια προτείνει τις τρεις διαστάσεις της μάθησης, το περιεχόμενο, δηλαδή το τι μαθαίνετε, την υποκίνηση, συναισθήματα και κίνητρα και την αλληλεπίδραση, το πλαίσιο κοινωνικού χαρακτήρα. Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η θεωρητική προσέγγιση του Μεζίρο σχετικά με τη μάθηση αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο σχεδιασμό της δράσης. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Μεζίρο ερευνά τη διεργασία με την οποία μετασχηματίζονται τα πλαίσια αναφοράς που θεωρούνται δεδομένα, με σκοπό να τα καταστήσουμε πιο ανοιχτά και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή. Τέλος, εφαρμόστηκε η ανακαλυπτική μέθοδος του Μπρούνερ, σύμφωνα με την οποία μέσω της διδακτικής διαμεσολάβησης επιτυγχάνεται η σταδιακή ανακάλυψη δομών και αρχών της γνώσης. Οι στόχοι που τέθηκαν σε επίπεδο γνώσεων ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο παραγωγής μαθητικού εντύπου πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με την τυπογραφία και θεμάτων πολιτισμού. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, τέθηκαν ως στόχοι οι μαθητές να συνεργαστούν ομαδικά, ώστε να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και ανέβρεσης πληροφοριών και να προβαίνουν στην κριτική αξιοποίησή τους. Επίσης, να έρθουν σε επαφή με την έρευνα πηγών μέσω συσχετισμών και συγκρίσεων, προκειμένου να προσεγγίσουν τη γνώση, να σχεδιάζουν, να συντάσσουν, να τροποποιούν κείμενα πολυτροπικού χαρακτήρα και να παράγουν και να ελέγχουν κείμενα γραπτού λόγου. Σε επίπεδο αξιών, επιδιώχθηκε οι μαθητές να εκτιμήσουν τη συνεισφορά του τύπου στην προβολή στοιχείων του πολιτισμού, να υιοθετήσουν πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας, να καλλιεργηθεί ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών και να ενθαρρυνθούν σωστές τάσεις και συμπεριφορές σε θέματα πολιτισμού. Τέλος, δόθηκε έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών με σκοπό οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο δημιουργίας μαθητικού εντύπου και να εξασκηθούν στην παραγωγή κειμένου στον υπολογιστή και στη δημιουργία αρχείων υπολογιστικών φύλων και παρουσίασης.
Ένα βασικό κίνητρο για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ήταν το γεγονός ότι στο παρελθόν δεν υπήρξε παρόμοια προσπάθεια δημιουργίας σχολικής εφημερίδας στο συγκεκριμένο περιφερειακό σχολείο. Η τάξη που επιλέχθηκε είχε ποικίλα χαρακτηριστικά. Ήταν ένα ανομοιογενές τμήμα όσον αφορά τα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς και τον ρυθμό πρόσληψης, κατανόησης και εμπέδωσης των πληροφοριών. Ο ρόλος των δύο υπευθύνων του προγράμματος ήταν κατά κύριο λόγο καθοδηγητικός και συντονιστικός. Προτιμήθηκε από τους μαθητές να δημιουργηθούν μόνιμες στήλες. Άρθρα αυτών των στυλών θα δημοσιεύονταν σε κάθε τεύχος. Ορισμένες από αυτές ακολουθούν. Διαβάσαμε για εσάς. Η υπεύθυνη ομάδα εργασίας έκανε κριτική σε 99 βιβλία. Η επιλογή των βιβλίων έγινε με την καθοδήγηση των υπευθύνων του προγράμματος. Σκοπός της δημιουργίας αυτής της στήλης ήταν η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και η ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών. Μια δεύτερη ομάδα εργασίας ορίστηκε υπεύθυνη για τις συνεντεύξεις. Η ομάδα αυτή σχεδίασε αρχικά ένα ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια, αφού ηχογράφησε ολόκληρη τη συνέντευξη, την απομαγνητοφώνησε. Το τελικό κείμενο συντάχθηκε έχοντας ως βασικό στόχο την ταξινόμηση και οργάνωση των δεδομένων του. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Η πρώτη συνέντευξη αφορούσε μια συγγραφέα που έχει συγγράψει βιβλίο τοπικής ιστορίας και η δεύτερη συνέντευξη είχε κεντρικό πρόσωπο, γνωστό ηθοποιό με θεατρική δράση. Έρευνα. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ομάδα ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε μια διαδικασία ερευνητικού χαρακτήρα. Το πρώτο τεύχος, οι μαθητές αποφάσισαν να αναδείξουν τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών του σχολείου, ενώ στο δεύτερο, η έρευνα αφορούσε τα μουσεία. Με την κατάλληλη καθοδήγηση από τους καθηγητές, δημιουργήθηκαν πίνακες παρουσίασης των αποτελεσμάτων, με τη βοήθεια του λογισμικού και υπολογιστικών φύλων. Το έκθεμα του μήνα. Οι μαθητές αυτής της ομάδας, με αφορμή επισκέψεις σε πολιτιστικούς και εκθεσιακούς χώρους, επέλεξαν να φωτογραφίσουν και να παρουσιάσουν ένα έκθεμα, με σκοπό να προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός μουσιακού αντικειμένου και ταυτόχρονα να αναδείξουν τον χώρο που του φιλοξενεί. Πάμε χορό, πάμε θέατρο. Η ζωγραφική στη ζωή μας. Μαθητές δημοσιογράφοι επέλεξαν να εκφραστούν μέσα από τις προσωπικές, πολιτιστικές τους εμπειρίες. Περιέγραψαν δραστηριότητες και συμμετοχές τους σε θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, ενώ παρουσίασαν και προσωπικούς τους πίνακες ζωγραφικής. Η δημιουργία μιας μαθητικής εφημερίδας αποτελεί ένα εγχείρημα που προϋποθέτει συλλογικότητα, συνεργασία, υπευθυνότητα, την ενεργητική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Η παρούσα δράση βοήθησε τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και ευαισθησίες σε θέματα πολιτισμού. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν στον εντοπισμό, στην αναζήτηση και στην παρουσίαση πληροφοριών. Επιπρόσθετα, καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Κατανόησαν ότι με την ελεύθερη έκφραση μπορούν να διακινηθούν ιδέες και απόψεις, με στόχο όχι μόνο την πληροφόρηση, αλλά και την ευαισθητοποίηση των ατόμων. Επίσης, καλλιεργήθηκε θετική στάση σε θέματα υλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, διαπιστώσαμε ότι οι μεικτές ομάδες συνεργάστηκαν γόνιμα και δημιουργικά και παράλληλα, μαθητές με χαμηλές επιδόσεις συμμετείχαν ενεργά στην παραγωγή του εντύπου. Αναφορικά με τους υπεύθυνους για το έντυπο εκπαιδευτικούς, λειτουργώντας ως συντονιστές και διαμεσολαβητές, κινητοποίησαν τους μαθητές σε επίπεδο ατομικό και ομαδικό. Επίσης, αξιολόγησαν το τελικό αποτέλεσμα με βάση τους στόχους που έθεσαν αρχικά, διαπιστώνοντας ότι οι στόχοι ικανοποιήθηκαν. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος. Αρχικά, διαπιστώθηκε έλλειψη ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα πολιτισμού. Γεγονός που αντιμετωπίστηκε με επισκέψεις σε πολιτιστικούς φορείς ώστε να μετασχηματιστούν αυτές οι δυσλειτουργικές θεωρήσεις.
Ένα επιπλέον ζήτημα που θα έπρεπε να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς φορείς αποτελεί το γεγονός ότι στο ορολόγιο πρόγραμμα αφιερώνονται ελάχιστες ώρες στις τέχνες. Αναφορικά με το παρόν πρόγραμμα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο σχολείο που υλοποιήθηκε δεν υπάρχει εκπαιδευτικός εικαστικών τα τελευταία χρόνια, ενώ ο εκπαιδευτικός της μουσικής παρίσταται στη σχολική μονάδα 2 μέρες της εβδομάδας. Αποτέλεσμα είναι η δυσκολία σύσφιξης των σχέσεων εκπαιδευτικού μαθητών και η έλλειψη ποιοτικού χρόνου μέσα στον οποίο δύναται να λυθούν απορίες και να διατυπωθούν συμβουλές και προτάσεις για πιθανά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μια άλλη πρακτική δυσκολία αφορούσε τη χρηματοδότηση της έκδοσης. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω της οικονομικής βοήθειας που προσφέρθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Γεγονός που κατέστησε τους γονείς συμμέτοχους στην προσπάθεια των παιδιών τους. Ολοκληρώνοντας, είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η δημιουργία μαθητικής πολιτιστικής εφημερίδας είχε θετική ανταπόκριση όχι μόνο από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και από την τοπική κοινωνία, αφού αναδείχθηκαν ποικίλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αναφορά σε θέματα τοπικής ιστορίας, τοπικών παραδόσεων και δράσεων πολιτιστικών συλλόγων κατέδειξε την ευαισθησία του σχολείου στην ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών ζητημάτων και εγκαινίασε το άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μελλοντικές συνεργασίες.